Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα για τις φοιτητικές εκλογές οι φοιτητές και οι σπουδαστές χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, αλλά με μηνύματα στα κινητά, emails και αφίσες στην προεκλογική διαδικασία κινητοποίησης. Τα μηνύματα που προσπαθούν να περάσουν οι φοιτητικές παρατάξεις αφορούν κατά κύριο λόγο στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ δεν λείπουν και οι συζητήσεις για τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται στην παιδεία. Οι φοιτητικές εκλογές πέρσι είχαν πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου και η συμμετοχή είχε κυμανθεί περίπου στο 50% με 100.000 φοιτητές και σπουδαστές να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, ενώ είχαν σημειωθεί και κάποια επεισόδια. Πέρσι, για 21η φορά, η ΔΑΠ βγήκε πρώτη στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Είμαι ο εκπρόσωπος και γραμματέας της ΔΑΠ Λονδοφουκού ΑΗ Καλαμάτας. Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Καλούμε όλο τον φοιτητικό κόσμο να έρθει να ψηφίσει όχι μόνο την παράταξή μας, αλλά κυρίως αυτό που πιστεύει. Γιατί ουσιαστικά η ψήφος δείχνει την ελευθερία. Πανελλαδικά, φέτος για 30 χρόνια είμαστε πρώτοι. Σίγουρα και φέτος θα βγούμε πρώτοι. Δυστυχώς στην Καλαμάτα, εδώ και 10 χρόνια έχει αυτοδυναμία η ΠΑΣΠ, η ΔΑΠ βγαίνει δεύτερη δύναμη, αλλά προσπαθούμε αυτό σιγά σιγά να το αλλάξουμε. Το σύνθημά μας φέτος είναι «Βουλιάξτε τους φελούς». Είναι κάτι από τα παλιά που οι παλιοί δαπίτες ουσιαστικά θυμούνται. Με αυτό το σύνθημα τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι δεν θέλουμε οι μειονότητες να κάνουν κακό στο πανεπιστήμιο. Αυτοί δηλαδή ουσιαστικά που καταστρέφουν το πανεπιστήμιο, να τους εξαλείψουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η ΔΑΠ Λονδοφουκά ή Καλαμάτας έχει πολλά σχέδια για το πώς θα μπορέσει να καλυτερέψει το πανεπιστήμιο. Για να μπορέσουν όμως αυτοί οι στόχοι να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει ο φοιτητικός κόσμος να μας στηρίξει. Πώς βλέπεις εξελίξει την πολιτική και ποια προοπτική υπάρχει? Κοιτάξτε, το μόνο θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι μιλάμε για δύο ουσιαστικά νέους ανθρώπους. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας με τον χρόνο διακυβέρνησής του έχει διαλύσει τα πάντα. Δυστυχώς, μιλάμε για μια λέλαπα η οποία έχει καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Προοπτικές υπάρχουν πολλές. Αλλά οι προοπτικές βρίσκονται σε επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές. Εγώ είμαι η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, εκπροσωπώ την ΠΑΣΠ. Η συμμετοχή μέχρι τώρα δεν είναι καλή. Ευελπιστούμε ότι θα έρθει κόσμος το μεσημέρι, γιατί είναι ώρα αιχμής από τις 3 μέχρι τις 5. Οι φοιτητές πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί έτσι κάνουν το καλύτερο για το πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το σύνθημα της ΠΑΣΠ? Αυτοδυναμία, πράσινη κυριαρχία. Είμαστε 7 χρόνια αυτοδύναμοι. Ευελπιστούμε και φέτος να κρατήσουμε την αυτοδυναμία μας. Αν και η Καλαμάτα και όλη η Μεσσηνία είναι μπλε, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Ένα γενικότερο σχόλιο για την πολιτική κατάσταση. Πώς βλέπει μια νέα κοπέλα το μέλλον? Θεωρώ ότι οι νέοι της χώρας πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δεν πρέπει να φεύγουν για το εξωτερικό. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε το μέλλον αυτής της χώρας. Αν και οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα μας. Γιατί οι μεγάλοι έκαναν τα περισσότερα λάθη και εμείς πρέπει να τα διορθώσουμε. Εμείς, εκ μέρους της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, καλούμε η νεολαία να απορρίψει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ και να στείλει ένα μήνυμα ανυπακοής και απειθαρχίας ότι δεν δεχόμαστε αυτή τη στιγμή στο 2016 να αδειάζουν οι τσέπες των γονιών μας, να μην έχουμε την παιδεία που μας αξίζει και να μην, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, να μην ζούμε τη ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, αλλά να υποτασσόμαστε σε μια ζωή η οποία δεν μας αξίζει και δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της κοινωνίας και της ζωής της οποίας μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Μία εικόνα εδώ από την εκλογική διαδικασία, υπάρχει συμμετοχή? Πού πιστεύετε ότι θα τερματίσετε για να διαδραματίζετε το ρόλο που θέλετε? Συμμετοχή ακόμη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μαζική στις φοιτητικές εκλογές, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω υπάρχει όχι μόνο στις φοιτητικές εκλογές, το έχουμε παρατηρήσει και σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες μέχρι τώρα, είτε αυτές είναι δημοτικές, είτε περιφερειακές, είτε ευρωεκλογές, είτε κανονικές εκλογές ή κεντρικές. Και αυτό οφείλεται στο ότι έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα απογοήτευσης στη νεολαία κυρίως, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, γι' αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εκλογικές μάχες.
Και εμείς προσπαθούμε να σπάσουμε αυτό το κλίμα απογοήτευσης και να δείξουμε στο λαό αλλά και στην νεολαία ότι παλεύοντας για τα σύγχρονα δικαιώματά του οργανωμένα μπορεί να κερδίσει και σήμερα από τα μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα και να χαράξουμε το δρόμο τον οποίο πρέπει να έχουμε προκειμένου να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει να ζούμε. Και ποιο είναι το σύνθημά σας? Το σύνθημά μας είναι για ζωντανούς και μαχητικούς συλλόγους και να στείλουμε το μήνυμα ανυπακοής και απειθαρχίας στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σήμερα είναι εκλογές φοιτητικές. Στο τμήμα της φιλολογίας έχει δηλώσει υποψηφιότητα μόνο μία παράταξη. Έτσι, το ποσοστό των φοιτητών που θα ψηφίσουν δεν θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, γιατί ήδη με μία ψήφο έχει κερδίσει η παράταξη, έχει πάρει την αυτοδυναμία. Η μικρή συμμετοχή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να είναι και μεγάλη. Γενικότερα, πώς βλέπεις τα πράγματα στην σπουδαστική νεολαία, σαν φοιτητής? Εντάξει, υπάρχει μια απαξίωση γενικότερα από τη... και στο γενικότερο πληθυσμό. Δεν πλέον έχουν, πώς να το πω, έχουν φύγει οι φοιτητές τόσο από τα κόμματα που συνδέονται με τις παρατάξεις. Δεν τους νοιάζει πλέον, δεν υπάρχει πλέον και αυτή η συμμετοχή στα είδη κόμματα που ήταν ήδη στην εξουσία κτλ. Και δεν τους εκφράζουν πλέον οι απόψεις που έχει κάθε παράταξη.